εικόνα παλιανή αετός αναγείων στο γήπεδο του Πενεράτου, πρωτάθλημα Αλφαλίου Αξιρακίου, με ρεφ τον κύριο Αξιώτη, βοηθούς την κυρία Θέμελη και τον κύριο Χριστουλάκη. Καλομύρης κοντά στην αγαπημένη του ομάδα των Αετωανογείων. Φέτος το βρίσκουμε στην Παλιανή. Με τις πράσινες φανέλες της Παλιανής, με τις μπορντό αντίστοιχα κλασικές του Αετού των Αετωανογείων. Παλιανή στην επίθεση, ένα σπρόξιμο, υπόδειξη πέναλτι από τον κύριο Αξιώτη. Ασπριβούλα ο Καλομύρης, ο Χρήστος, κόντρα στην αγαπημένη του ομάδα του Αετωανογείων. Έτσι τα φέρνει η ζωή, έτσι τα φέρνει το τοπικό ποδόσφαιρο. Και ο Καλομύρης ο Χρήστος. Άχαστο πέναλτι ο Καλομύρης, το 1-0 για την Παλιανή στο 3ο λεπτό ακριβώς. Είναι τα νέα δεδομένα που φέρνει στον αγώνα η υπόδειξη του κ. Αξιώτη. Σέντρα λοιπόν νωρίς για τους Ανογιανούς, μετά το 1-0 που πέτυχε με εύστοχο χτύπημα απέναντι ο Καλομύρης. Και μαρτυρά ότι θα έχουμε πολλά γκολ στον αγώνα, ούτως ο νωρίς μπήκε το 1-0. Παλικαρίσιο γκολ για τους Ανογιανούς, το 1-1, υπέροχο το γκολ. Εξαιρετικό το γκολ του Αετού, ισοφάρισε 1-1, το γκολ στο 33. 1-1 λοιπόν, με ένα πραγματικά παλικαρίσιο γκολ. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή, η δεύτερη στον αγώνα για τον Αετό. Όχι πως η Παλιανή έκανε τίποτα σπουδαίο. Μια φάση νομίζω πέρα από τον γκολ, δύο φάσεις μετρημένες. Μεγάλη στιγμή το γκολ. Ο Βιολάκης το 2-1, Βιολάκης ο Σπυρούκλας, ο Σπύρος το 2-1, στο 41, μεγάλη φάση για τον Σπύρο, το αφιερώνει εκεί που πρέπει για την παλιά, την υπέροχη assist, έκανε το γκολ το 2-1 σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο του πρώτου μέρους, αγκαλίες εκεί φιλιά με τα παιδιά της ομάδας. Μια οικογένεια η Παλιανή. Στο 42 λοιπόν ήρθε το γκολ για την Παλιανή με το Βιολάκη, το Σπύρο. Με το γκολ του κυρίου Βιολάκη, να κάνει, του Σπύρου να κάνει τη διαφορά. Λάτε.
κοντά στον γκολ ο Αετός. Το κάνε τον γκολ ο Αετός. Το κάνε τον γκολ ο Αετός το 2-2. Ένα υπέροχο γκολ για τους Ανογιανούς, το 2-2 σε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Σπουδαίο γκολ για τον Αετό στο 14ο λεπτό του Δευτέρου. Ο Καταρτζής, καλά τον είδα, ο ποδοσφαιριστής που έχει έρθει από τον, που έχει έρθει από τον Πίγασο, έκανε το γκολ για τον Αετό Ανογίων το 2-2. Σπουδαίο μάτς βλέπουμε στο δεύτερο. Αετός, Δομοσίδης, το πλασέ. Τεράστια φάση χαμένη για τον Αετό. Σουτ, γκολ ο Αετός, το 3-2-3. Απίστευτο μάτς. Απίστευτο μάτς, το 2-3. Γκολάρα για τον Αετό. Γκολάρα, πάει και ο πατήρ Κεφαλογιάννης εκεί να το, να το γιορτάσει. Απίστευτο γκολ, τρομερή εξέλιξη στο μάτς. 2-3. Ματσάρα στο Βενεράτο, στο 75. Στο 75 η απόλυτη ανατροπή. 2-3 μπροστά ο Αετός. Προσπάθεια για ένα κοντρόλ από τον πατήρ Κεφαλογιάννη. Πάντα που θα στα κοπέλια του και καλά κάνει. Έτσι κάνουμε όλοι για τα παιδιά μας. Όλοι ζητάνε κάτι από τον κύριο Αξιώτη. Όλοι ζητάνε κάτι και η Παλιανή ζητάει την ισοφάριση στο 85. Σε κρίσιμη καμπή το μάτς. Ο Καλομύρης τελέσει, να δούμε ο Χρήστος, τερματοφύλακας οδηγίες, να δούμε αυτή η ματσάρα τι άλλα θα μας επιφυλάξει. Τώρα ήδη μας έχει δώσει αρκετά. Καλομύρης μπροστά, το σου, νάτο το 3-3, νάτο το 3-3, νάτο το 3-3, νάτο το 3-3, το 3-3 λοιπόν. Χάρισε που το χάρισε κάπου εκεί κάτω. Το αριθμό βλέπουμε. Το 3-3. Το 3-3 λοιπόν. 86. Το 86, το 3-3. Λάξη πρέπει να είναι το νούμερο 8. Ισοφάριση για την Παλιανή. Ματσάρα. Το 3-3 λοιπόν ο Φουντουλάκης, το νούμερο 8. Σπουδαίο μάτς, σπουδαίο και χορταστικό το μάτς στο Βενεράτο, πρωτάθλημα Α2 Ψηρακλείου. Πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το 3-3 ξεκίνησε από την εκτέλεση φάουλ του Καλομύρη, του Χρήστου, ενός Ανογιανού. Thank you.
3-3. Τι άλλο έχει να μας δώσει αυτό το μάτς. Και ενώ είμαστε στο 88, να δούμε τι άλλες συγκινήσεις έχει ακόμα να μας προσφέρει. Πλέον. Καλομύρης, θα σφυρίξω, του λέει ο κύριος αξιώτης. Καλομύρης, θέλει να γκόλα κάνει πάλι την ανατροπή στην ανατροπή και πάει λέγοντας στο 89. Στο 89, Καλομύρης. Και όμως συμβαίνουν αυτά στο 89. Ο τερματοφύλακας καρτάει ζωντανό το αετό. Απίστευτη ματσάρα σήμερα στο Βενεράτο και με τις ιερός που αποφάσισα να έρθω. Αυτή είναι η ομορφιά του τοπικού ποδοσφαίρου. Γι' αυτό αγαπάμε τοπικό και γι' αυτό θέλουμε να αφήσουμε ήσυχο το τοπικό και να βρουν λύση για τις ομάδες που παλεύουν μετά του Μητρώου. Αν και η ζημιά είναι δεδομένη και έχει γίνει ήδη, οι ομάδες αυτές είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Έχουν φύγει οι ποδοσφαιριστές, έχουν φύγει οι προπονητές. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Και υπάρχει ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας γι' αυτό, του Υπουργού και της ΕΠΟ, για όλο αυτό το χάλι και όχι μόνο. Πέντε ομάδες να είναι ανενεργείς και εδώ στον Όμιλο. Και στις υπόλοιπες κατηγορίες Α2 και Β Ερασιτεχνικό Ηρακλείου, Β' Ηρακλείου. Έχουμε μπει ήδη ένα λεπτό στις καθυστερήσεις. Απίστευτο κι αυτό, στις καθυστερήσεις ο Δομοσίδης κρατάει την Παλιανή στο 3-3. Δυνατό σουτ, μακρινό σουτ, απέκρουσε ο Δομοσίδης ο Μάριος. Όλοι έχουν τις αγωνίες και ο Ζαϊμάκης πατήρ. Όλοι έχουν το ζόρε τους, ζουν εντονότατο το παιχνίδι. Και εγώ τόσο έντονα. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αετός θα ψάξει την απόλυτη ξανά ανατροπή. Η Παλιανή να πάρει την νίκη ολοκάθαρη. Γιατί τώρα μοιράζεται από ένα βαθμό. Και τις εντυπώσεις σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου, στα δικά σας δεν ξέρω, εσείς είστε ειδικοί. Να δείτε και ένα αερόλιο βασίλεμα που βλέπω από εδώ και εσείς δεν μπορείτε να το δείτε. Εσείς βλέπετε το Δομοσίδη τώρα. Ο αέρας έχει κόψει εδώ και κάποια ώρα, αλλά πάρα πολύ δυνατό κρύο. Μπάλα βγαίνει πλάγιο, να δούμε και το λιοβασίλεμα, το απίθανο, το υπέροχο. Από εδώ, μαγεία είναι. Κάπου από τα νόγια έρχεται αυτό. Ακόμα δεν είχε μάτς, τώρα έχει μάτς. Το υπόλοιπο των καθυστερήσεων που δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει ο κύριος Αξιώτης. Το
Φάουλ και κάρτα, σωστή κάρτα, σωστή κάρτα, σωστή κάρτα, σωστή κάρτα. Απόλυτα σωστή κάρτα από τον κύριο Αξιώτη, τράβηξε τη φανέλα νομίζω. Τρία λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει ήδη και η αγωνία συνεχίζεται. Στο 3-3 έχουμε μείνει. Αυτά τα μάτς που είναι διαφήμιση για το τοπικό ποδόσφαιρο, αυτά που μαζεύουν κόσμο, θα έπρεπε να μαζεύουν περισσότερο κόσμο, αλήθεια. Αυτή καταρτζή, αυτό το χάσε αυτό στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αετός έχασε μια μοναδική στιγμή να ξαναμπεί μπροστά. Δεν ήρθε. Όλοι οι παλιάνοι μπροστά τώρα. Εκμεταλλευτεί την παλιά του Καλομύρη, δεν κατάφερε. Αντεπίδεσε όμως για τον Αετό. Καταρτζής πήρε το πλάγιο, αφήνει ο κύριος Αξιώτης, γρήγορη εκτέλεση του φάουλ για τον Αετό, Αετό στην επίδεση, δεν πέρασε μπάλα, πλάγιο ή κόρνερ, πλάγιο, 5 λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει ήδη, στη ματσάρα. τρομερό δοκάρι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δοκάρι για τον Αετό. Παραμένει το 3-3. Νομίζω το καλύτερο μάτς που έχω δει τα τελευταία χρόνια στο τοπικό. Τρομερό μάτς. Ένα σουτ μακριά, δεν βρήκε στόχο. Τρομερή εξέλιξη στο μάτς δοκάρι. Έξι λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει ήδη. Δικαιολογημένα απόλυτα, είχαμε καθυστερήσεις. Χέρι. Όχι, λέει ο κύριος Αξιώτης. Με το χέρι φάνηκε, να πω την αλήθεια. Αετός τώρα έχει μια ευκαιρία ακόμα για να πάρει το μάτς. Εδώ έχει τη μεγάλη φάση, θα μου πείτε, με το δοκάρι. Στο τέλος και όχι μόνο, το φάουλ δόθηκε για τον Αετό, αφήνει ο κύριος Αξιώτης. 7 λεπτά καθυστερήσεων έχουμε συμπληρώσει ήδη. Μια κάρτα για το φάουλ αυτό στον ποδοσφαιριστή του Αετού. 7 λεπτά συμπληρωμένα καθυστερήσεων στη ματσάρα. Κατέβηκε και ο τερματοφύλακας για οδηγίες, υπέροχος είναι, ηγέτης είναι, για μένα ναι, όπως το είδα στον αγώνα, σημαντικός ο ρόλος του στον αγώνα και όχι μόνο με τις αποκρούσεις του, αλλά γιατί έσπρωξε διαρκώς την ομάδα μπροστά. Λήξη 3-3. 8 λεπτά καθυστερήσεων. Υπέροχο όμως παιχνίδι. Μπράβο, συγχαρητήρια στις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια και στην Παλιανή και στον Αετό Ανογείων. Συγχαρητήρια στο ρεφ και τη διαιτησία. Στα μάτια τα δικά μου άψογη ήταν, όπως είδα.